να συνδράμεται και στο δικαστήριο το οποίο επίκειται και στις 21 Τρίτου και στις 29 Τετάρτου να έχουμε από την πλευρά του Δήμου νομική υπεράσπιση που να συνενέσει στο περιεχόμενο των αγωγών αυτών. Δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από την ανακύκλωση των οκταμήνων. Αυτή είναι μια πάγια θέση που έχουμε. Εξακολουθούμε και λέμε ότι η καθαριότητα έχει ανάγκη από... Έχει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και αυτές οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες πρέπει να καλύπτονται από μόνιμο προσωπικό. Αυτή όλη η ομοιρία στην οποία κρατιόνται οι εργαζόμενοι με ένα οχτάμινο ή ένα πεντάμινο ή ένα δίμηνο, τα ξέρετε όλα αυτό, να τυραννιάται ο κόσμος, αυτό είναι κατάπληστο. Αλλά αυτό είναι το σύστημα. Δεν μπορούμε δυστυχώς να κάνουμε τίποτα άλλο. Θα είμαστε εκεί για να σας στηρίξουμε. Όπως θα στηρίξουμε όλα τα εργασιακά τα οποία κατατρέχουν αυτήν την εποχή όλους τους εργαζομένους όλης της Ελλάδος. Πολύ δε περισσότερο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και πολυτέλεια είναι να ανακυκλώνουμε τους ανέργους και λάθος είναι και εν πάση περιπτώσει ούτε λύση δίνει αλλά και επί της ουσίας και για το ζήτημα που συζητάμε και τα λειτουργία του Δήμου δηλαδή είναι ασφαλώς πολύ καλύτερο να υπάρχει μόνιμο προσωπικό με σταθερή δουλειά. Είμαστε μονίμως τοποθετημένοι στην στήριξη του αιτήματος των εργαζομένων. Έχουν περάσει ανάλογα αιτήματα και τον προηγούμενο διάστημα. Τα στηρίξαμε και στηρίζουμε και αυτό. Δεν είναι μόνο θέμα ίσης μεταχείρισης, αλλά είναι και ζήτημα ανάγκης και για τους ίδιους και για το Δήμο. Με βάση τα στοιχεία που έδωσε η κυρία Βλόντζου, νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε το αίτημά τους. Όλη αυτή η ιστορία είναι μια απάνθρωπη ιστορία. Ο τρίτος λόγος ότι πρέπει να υπάρχει ισότητα μεταξύ των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Να δούμε λοιπόν πρακτικά, τεκμηριωμένα και συγκροτημένα τι σημαίνει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, πόσες έχουμε και στο κάτω-κάτω αν είμαστε αποφασισμένοι ότι δεν γίνεται η δουλειά χωρίς αυτούς τους ανθρώπους, έχουμε ένα συγκεκριμένο κόστος για να παίρνουμε συμβασιούχους. Το κόστος το οποίο έχουμε για τους συμβασιούχους είναι μικρότερο από το κόστος το οποίο θα είχαμε αν είχαμε μόνιμους υπαλλήλους στη συγκεκριμένη θέση.